Πάντως όμως, έτσι, γενικά, λειτουργικές συνάξεις. Εκεί που έχουμε το λαό μας μέσα στο ναό και τον έχουμε μπροστά μας, να δώσουμε την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια από το λόγο του Θεού, είναι μεγάλο πράγμα. Εκεί αν ενθυμίστε είχαμε κάνει ανάλυση αυτής της ευλογίας. Εκεί ο Θεός λέγει, είναι από το βιβλίο Αρθμή, 6ο κεφάλαιο, 22-27, στίχος. Λέγει, εις τον Μωυσή ο Θεός, θα πει στον Ααρών και εις τους λοιπούς ιερείς να ευλογούν τον λαό μου. Θα ευλογούν δε με τα εξής λόγια. Ευλογήσεσαι Κύριος και φυλάξεσαι. Ήρθε να σε ευλογήσει. Δεν λέει σε ευλογώ εγώ ο ιερεύς, γιατί δεν ευλογεί ο ιερεύς. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Τόσο ως προς την σύνταξη του κειμένου, όσο και ως προς την παρατήρηση που θα κάνει μετά από, από το περιεχόμενο της ευλογίας, και θα το δούμε. Ευλογήσε, αλφαγιώτα το σε. Φυλάξε το ξέ, αλφαγιώτα. Δηλαδή είναι θετικές. Ήρθε να σε ευλογήσει ο Κύριος. Ήρθε να σε φυλάξει. Επιφάνε Κύριος το πρόσωπο να σου έπισε. Ήρθε να φανερώσει το πρόσωπό του ο Θεός εσένα. Δηλαδή αυτό που λέει ο λαός μας. Να δεις πρόσωπο Θεού. Και ελεήσεσαι. Και να σε ελεήσει ο Θεός. Επάρε Κύριος το πρόσωπο να αυτού έπισε. Επάρε Κύριος. Να σηκώσει ο Κύριος το πρόσωπό του και να σε κοιτάξει. Όμα, βλέμμα ευνίας. Όχι να γυρίσει το πρόσωπό του. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου αθυμών. Ούτε να αντανέμεις το πνεύμα σου. Ούτε να σηκώσει, να άρεις το πνεύμα σου. Αλλά επάρε Κύριος το πρόσωπο αυτό επίσης, να σε δει, να γυρίσει να σε δει. Και δώσει ειρήνη. Και ύστερα από όλα αυτά, ήρθε να σου δώσει ειρήνη. Ωραία ευλογία. Ωραία ευλογία. Θεόπνευστη. Αυτός ο ίδιος ο Θεός δίνει τον τύπο της ευλογίας. Και τι λέγει μετά. Και επιθύσουσι το όνομά μου επί τους Ιούς Ισραήλ. Οι ιερείς θα βάλουν επιθύσουσι, θα βάλουν το δικό μου, το θείο όνομα επάνω στο λαό, στους ανθρώπους μου, τους πιστούς. Και εγώ Κύριος ευλογήσω αυτούς. Εγώ ο Κύριος θα τους ευλογήσω. Δεν ευλογούμε εμείς ιερείς, αγαπητοί μου. Ο Θεός ευλογεί. Γι' αυτό ακριβώς και λέμε ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάς. Ήρθε να έλθει η ευλογία και το έλεος του Κυρίου σε εσάς. Όταν ευλογούμε, δεν ευλογούμε εμείς. Εμείς κάνουμε την κίνηση, γιατί μας το είπε έτσι ο Χριστός. Μας το είπε έτσι ο Θεός. Να ευλογούμε εμείς και εκείνος, δηλαδή να ευλογούμε, να κάνουμε την κίνηση της ευλογίας και εκείνος θα ευλογεί. Με άλλα λόγια, εμείς να γίνουμε βρύση και εκείνος θα είναι το νερό. Όταν πάμε να πιούμε νερό, δεν μπορούμε να πιούμε χωρίς να υπάρχει βρύση. Αλλά κανείς όμως δεν πήγε να πιει την βρύση. Αλλά πίνει το νερό που τρέχει η βρύση. Έτσι και εδώ. Δεν έχει το χέρι μου την ευλογία. Έχει ο Θεός, είναι ο Θεός που ευλογεί δια του ιερατικού χεριού. Και ακολουθεί μετά η μικρά δοξολογία. Ποια είναι αυτή η μικρά δοξολογία? Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξαση. Χριστός αληθινός Θεός ημών και τα λοιπά. Είδατε για τελευταία στιγμή. Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξαση. Δοξολογία. Όλα μικρούτσικα. Θα λέγαμε μικρά μικρά. Σύντομα για να κλείσουμε πια. Σαν, όπως το αισθάνομαι έτσι, δεν ξέρω, σαν ο ιερός συντάκτης να θέλει να κλείσει και να μην του κάνει καρδιά να κλείσει τη λειτουργία, να μην του κάνει καρδιά, αλλά να κάνει μικρά σύνολα που να έχει το κάθε σύνολο, λένε πιο μικρό, αλλά το κάθε σύνολο να έχει λίγα απ' όλα, λίγα απ' όλα, λίγα απ' όλα, λίγα απ' όλα, για να πάει να κλείσει εις τον διευθόν. Γιατί, σας είπα, σαν να αισθάνεται ότι δεν θέλει να τελειώσει ποτέ από τη λειτουργία. Διότι πραγματικά ο πνευματικός άνθρωπος θέλει πάντα να είναι μέσα στον χώρο της λατρείας του Θεού. Γι' αυτό και στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει τίποτε άλλο παρά η λατρεία και η δοξολογία του Θεού. Τίποτα άλλο. Ούτε θα μαγειρεύουμε, ούτε θα σκάβουμε, ούτε θα ποτίζουμε, ούτε θα εμπορευόμεθα, ούτε τι άλλο θα κάνουμε, παρά μόνο θα ευλογούμε και θα δοξολογούμε και θα λατρεύουμε τον Θεό. Και ποια είναι αυτή η ευχή της επικλήσεως? Είναι η απόλυση η γνωστή μας, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας Αυτομητρός,
δυνάμει του δίκαιου ζωπίου σταυρού, προστασία στην λίδα πουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίε των Αγίων κτλ. Δηλαδή τι είναι όλα αυτά, είναι μια επίκληση των Αγίων όπως ο Θεός πράγματι μας δώσει το ελαιός του, την ειρήνη του, την ευλογία του. Και τέλος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Αυτό το διευχών δεν το συναντούμε σε καμία αρχαία λειτουργία. Προήλθε από τα Ιεράς Μονάς. Επειδή ακριβώς πάντοτε δεν θα ήθελε κανείς να έρχεται αθεαυτού του, προσέξτε, αλλά δια των ευχών των πατέρων του και δια των ευχών των Αγίων του, γι' αυτό πάντοτε μεσολαβεί μεταξύ του μοναχού και του Θεού ο προεστός, ο γεροντάς του, ο πνευματικός του, οι πατέρες της Μονής. Δεν το αντιλαμβάνεστε. Αυτό βεβαίως ότι έχει μια ορθόδοξη βάση δεν τίθεται θέμα, ολότελα ορθόδοξη βάση. Είναι η πρεσβεία των άλλων. Δέστε για μας, όπως το Λος Παύλος τι λέγει στους Θεσσαλονικείς, αδελφοί προσεύχεστε περί ημών. Ένας Παύλος ζητάει από τους νεοφύτους, τους νεοφύτους Θεσσαλονικείς χριστιανούς, να δέονται αυτοί εις τον Θεόν για έναν Παύλο. Και όμως, είδατε η ορθόδοξη βάση, έτσι είναι. Δεν θα πω Θεέ μου θυμίσουμε, θα το πω οπωσδήποτε, αλλά θα στραφώ και στον άλλον. Θα του πω να εύχεσαι για μένα, να εύχεσαι για μένα. Διότι ο Θεός δεν μιλεί απευθείας στους ανθρώπους, αλλά μιλεί διά των ανθρώπων, διά του πνευματικού, διά της Εκκλησίας. Μάλιστα λέγεται ένα ωραίο ανέκδοτο, όλο τον χρόνο δεν σας είπα ανέκδοτα καθόλου. Θα σας πω ένα τώρα που τελειώνουμε. Κάποτε ένας ιερεύς έκανε, ευλαβής ιερεύς, έκανε προσκομιδή, συγγνώμη, έκανε τη λειτουργία και κάθε φορά που έκανε τη λειτουργία ιστάρε τον ανάγγελο δίπλα του. Τόσο ευλαβής ήταν. Κάποτε πήγε ο επίσκοπος και διόρθωσε ένα λάθος που έκανε ο ιερεύς την προσκομιδή. Του λέει αυτό όπως το κάνεις έτσι δεν είναι σωστό, θα το κάνεις αλλιώτικα. Ο ιερεύς είπε καλά. Όταν επανεμφανίστηκε ο άγγελος, έμεινε μόνος ο ιερεύς. Λέει στον άγγελο, γιατί δεν με διόρθωσες που το έβλεπες στραβό? Και του λέγει, έπρεπε να σε διορθώσει ο επίσκοπός σου. Δηλαδή, δεν επεμβαίνει ο Θεός. Δεν επεμβαίνει άμεσα. Στέλνει τους ανθρώπους του. Θέλετε να το δείτε? Αν είσαι την Παλαιά Διαθήκη, και εκεί κάτι λέει. Ρώτησε, λέει, τους πατέρας σου και αυτοί θα σου πούν. Αν το βρήκατε ποτέ. Ρώτησε τους πατέρες σου και αυτοί θα σου πούν. Πραγματικά μεσολαβούν οι πατέρες, οι πνευματικοί, η Εκκλησία. Γι' αυτό τι λέμε, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Δηλαδή θα πει δια των ευχών, δηλαδή δια των προσευχών των Αγίων Πατέρων μας. Ποιοι πατέρες? Οι παρόντες πατέρες, να μας ελεήσει ο Θεός. Όταν είμαι ο επίσκοπος, επειδή είμαι ο ανώτερος πάντων, λέμε διευθόν του Αγίου Δεσπότου ημών. Πολλές φορές παραξενεύει γιατί λέμε διευθόν του Αγίου Δεσπότου ημών. Το καταλάβετε? Δηλαδή με τις ευχές του Δεσπότου μας, του επισκόπου μας, ήρθε ο Θεός να κάνει δεκτή την προσευχή μας. Γιατί δεν μπορεί η Εκκλησία να προσευχηθεί χωρίς την παρουσία του επισκόπου. Δεν ξεχνούμε ποτέ αυτό το πράγμα. Εννοείται δηλαδή η παρουσία του εδώ τώρα είναι θα κατ' εντολή του. Και κάθε λειτουργία που θα γίνει στην επαρχία είναι κατ' εντολή του. Ερήμην όμως του επισκόπου δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Γι' αυτό λέμε διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών. Και έτσι κλείνει. Πώς όμως τελειώνουν οι λειτουργίες όλες? Τελειώνουν όπως και σας το είχα πει, με το απολύεστε εν ειρήνη. Που το έχουμε δει και δεν λέμε διευκόν εκεί, στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Μετά τα αυτά γίνεται η διανομή του αντιδώρου ή του κατακλαστού, όπως λέγεται. Τι είναι αυτό το αντίδωρο ή το κατακλαστόν? Είναι το πρόσφορο από το οποίο αφαιράσαμε τον αμνόν. Είναι γνωστό ότι μόνο από ένα πρόσφορο βγάζουμε αντίδωρο. Βεβαίως, δηλαδή κατά κυριολεξία, βεβαίως, επειδή δεν φτάνει πολλές φορές. Όταν έχουμε έναν κόσμο 500 και 1000 άνθρωποι σε ένα εκκλησίασμα, πέστε μου πώς ένα πρόσφορο θα επαρκέσει. Θα δώσουμε ένα ψίχουλο, δεν πάει. Γι' αυτό κόβουμε και από άλλα πρόσφορα.
δεδομένου ότι τα πρόσφορα τα υψώσαμε και τα ευλογήσαμε, είναι ευλογημένα. Αλλά κατ' εξοχήν αντίδωρον, κατά κυριολεξία, είναι η προσφορά από την οποία κόπηκε και αφηρέθη ο αμνός. Και επειδή είναι κομμάτια, αυτό λέγεται κατακλαστών. Ο καβάσιλας θέλει, όπως το λέει εδώ, το αντίδωρον να μην δίδεται μετά το διευχόν, αλλά πρώτου διευχόν. Βεβαίως, το σκέφτηκα, θα πρέπει για να καθιερώθηκε τελικά να γίνεται μετά το διευχόν η διανομή του αντιδώρου, θα ήταν ένα θέμα καθαρά τεχνικό. Σκεφτείτε ότι τώρα ο κόσμος μέσα στο ναό αναστατώνεται, όπως το κάνουμε και στα κατηχητικά σχολεία. Αν θα σηκωθούμε να κάνουμε προσευχή, συγγνώμη, εάν θα κάνουμε το μάθημα, κάνουμε το μάθημα και μετά θα αρχίσουμε να κάνουμε τραγούδια, τα παιδιά ήδη ζωηρεύουν. Και μετά να τα μαζέψουμε για να κάνουμε προσευχή, δεν μπορούμε πια να τα μαζέψουμε. Δηλαδή η προσοχή τους έφυγε. Γι' αυτό το μάθημα το κλείνουμε με προσευχή, ξανακάθονται στις καρέκλες τους και μετά κάνουμε τα τραγούδια. Έτσι λοιπόν γίνεται και εδώ. Είναι μια ανάγκη δηλαδή. Επειδή ο κόσμος μετακινήθηκε από τις θέσεις του και τέλος πάντων έγινε φασαρία, που δεν θα όφιλε να γίνει φασαρία. Γι' αυτό λέμε το διαφόρ και ακολουθεί μετά η διανομή του αντιδώρου. Αλλά είπαμε ότι δεν θέλουμε να τελειώσουμε. Δεν τελειώνουμε. Τώρα δίνοντας το αντίδωρο, θα πούμε μία ευχή. Το ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει επί σε. Σας είπα ο καβάσιλας θέλει να είναι πρώτου διευχών. Λέει το εξής. Ως Άγιον, αυτό το αντίδωρον, γενόμενον αυτό, το ανατεθείνε Θεό και προσενεχθείνε. Είναι Άγιο, είναι αγιασμένο, διότι ανατέθη στον Θεό, προσεφέρθη στον Θεό, κατά την προσκομιδή. Ιδε πιστοί, στην ευλαβία πάση δέχονται και καταφυλούσει την δεξιάν. Φυλάνε το χέρι του ιερέως, το δεξί χέρι που δέχονται και το αντίδωρον, όσαν προσφάτως αψαμένη του Παναγίου του Σωτήρος σώματος, η οποία δεξιά χείρα, το χέρι του, προσφάτως, μόλις προλίγου, ίγγισε, έπιασε το σώμα του Χριστού, που το ύψωσε στο Άγιο Δισκάριο, και τον εκείθεν αγιασμόν και δεξαμένη και μεταδιδώνε της ψάβουση πιστευωμένη. Και το οποίο χέρι του ιερέως, η δεξιά του, από εκεί έχει πάρει τον αγιασμόν, τον οποίο τώρα αγιασμόν δια της ψάψεως, δια της εγγύσεως, τον μεταδίδει στους πιστούς. Έχει λοιπόν εδώ πέρα δύο θέσεις στο θέμα. Πρώτον, ότι το αντίδωρο, αυτό καθεαυτό, ως ανατεθένει στον Θεό και ευλογηθέν κατά την προσκομιδή ως δώρον, το παίρνει ο λαός. Και δεύτερον, ότι το παίρνει δια της δεξιάς του λειτουργού, η οποία δεξιά, το δεξί χέρι, εδέχτη, ίγγισε, έψαψε το σώμα του Χριστού. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο ανάποδο είναι όταν το αντίδωρο το παίρνουμε από το παγκάρι. Έχει έννοια. Πιστεύω το καταλάβατε. Δεύτερον, και όταν μερικοί, εγώ τουλάχιστον αυτό το θεωρώ αφάβεια, εάν στο παγκάρι στέλνουμε το αντίδωρο πολλές φορές για λόγους τεχνικούς, ως μη όφελε. Ως μη όφελε. Δεν έπρεπε έτσι να είναι. Αλλά δεν ξέρω πόσα πράγματα μας έχουν στριμώξει. Όταν σας βάζουν, ξέρω εγώ, βάζουν 10 η ώρα μια δοξολογία κάπου, ξέρω εγώ, στο Μητροπολιτικό Ναό και αναγκαζόμαστε, σκοτωνόμαστε να κάνουμε την λειτουργία, να φύγουμε γιατί πρέπει να πάμε και στέλνουμε το αντίδωρον εκεί στο παγκάρι. Τι θα λέγατε στην περίπτωση που απλώνουν μόνοι τους μερικοί το χέρι ενώ κρατάει ο ιερεύς το δίσκο και παίρνουν μόνοι τους μέσα από το δίσκο το αντίδωρον. Σας βεβαίω ότι έχω προσβάλει ανθρώπους από το κάνω. Άψε κάτω. Είναι όπως ακριβώς πριν σε κεράσουν σε ένα σπίτι να πηγαίνει μείνει στον τουλάπι και να παίρνεις μόνο στο γλυκό. Είναι αγένεια, είναι φρασίτη. Περιμένεις. Το έχω προσέξει, κάπου εμφανίζεται κάποιος κάποια. Ή παιδί, ή άνδρας, ή γυναίκα. Ας το κάτω. Ναι, θα στο δώσω εγώ. Γιατί? Διότι πρέπει να πάρεις την ευλογία από το χέρι που ίγγισε το σώμα του Χριστού. Αγαπητοί μου, τελειώσαμε.
Είπαμε και το διαθόν. Και ο Θεός ευδόκησε να τελειώσουμε. Δεν κάναμε απουσίες όλο τον χρόνο. Δεν αρρωστήσαμε. Ήλθαμε. Είπαμε όλα τα, όλη τη λειτουργία την αναλύσαμε. Πραγματικά οφείλουμε δόξα και ευχαριστία εις τον Θεό. Διότι με την ευλογία του και με τη χάρη του φτάσαμε ώστε να αναλύσουμε αυτό το θαυμάσιο, μοναδικό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που πλαισιούται εν τη Θεία Λειτουργία. Οδηγό μας είχαμε, όπως αντελήφθητε, τον Καβάσιλα, τον Νικόλαο Καβάσιλα. Ακόμη και προχθές με ρώτησε κάποιος, τι είναι αυτός ο Καβάσιλας. Ίσως άνθρωποι δεν ήρθαν από την αρχή και δεν το κατάλαβαν. Είναι Βυζαντινός, συγγραφεύς του 14ου αιώνα. Έζησε και έδρασε στην Θεσσαλονίκη και ήταν πιθανότατα μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και είναι νηπτικός και μυστικός θεολόγος. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος όχι απλώς θεολόγησε μερικά πράγματα ή είπε μερικά πράγματα, αλλά προσπάθησε να μπει μέσα στο πνεύμα των πραγμάτων, έτσι, κάτι μυστικό είναι κάτι περισσότερο, αλλά δεν το αναλύσουμε τώρα γιατί θα αργήσουμε. Γι' αυτό και η λατρεία λέγεται και μυστική λατρεία στη λειτουργία του Αγίου Κλίμεντος. Λέγεται μυστική λατρεία. Με βοηθώ λοιπόν και οδηγώ τον Καβάσιλα που έκανε θαυμασία και θεολογικοτάτη ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Ερμηνεύσαμε κατά τη δύναμη, κατά δύναμη όσο μπορούσαμε και προσφέραμε σε εσάς την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Τι ο νους της Θείας Λειτουργίας, ερωτάει στο πρώτο κεφάλαιό του ο Καβάσιλας. Τι ο νους. Δηλαδή, με δύο λόγια, τι είναι η Θεία Λειτουργία, για να ανακεφαλαιώσουμε κιόλας, ό,τι είπαμε όλο το χρόνο, έργον και σκοπός. Είναι ένα έργον και ένα σκοπός. Έργον μεν, η μεταβολή των δώρων, του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Σκοπός δε το αγιαστεί με τους πιστούς, να αγιαστούν οι πιστοί, να κοινωνήσουν οι πιστοί. Τι γαρ το έργον και αποτέλεσμα των του Χριστού παθών και έργων και λόγων. Ποιο είναι αυτό το έργον και ποιο το αποτέλεσμα τα όσα ο Χριστός έπαθε και εργάστη και είπε και τα οποία επαναλαμβάνονται μέσα στη Θεία Λατρεία. Ή της προς ημάς αυτά θεωρεί ουδέν έτερον ή του Αγίου Πνεύματος ή στην Εκκλησία εν επιδημία. Σκοπός είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η ενωσής μας με αυτό. Αυτό που και προηγουμένως είπαμε. Να γίνομαι μέλη Χριστού και ναή Αγίου Πνεύματος. Μέλη Χριστού, Χριστοειδής. Και ναή του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Είναι η μυσταγωγία της ενανθρωπίσεως, θα μας πει ο Καβάσιλας. Είναι ό,τι μυσταγωγείται, είναι ό,τι μυσταγωγείται αυτός ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος. Δεν είναι παρά η συνέχιση της ενανθρωπίσεως, όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, η συνέχιση της ενανθρωπίσεως μέσα στην ιστορία. Είναι αυτό το σώμα, και το υπογραμμίζομαι και το έχουμε πει πλειστάκης, είναι αυτό το σώμα και αυτό το αίμα του Χριστού, του αληθινού και του πραγματικού Χριστού. Αυτό το έργο και αυτός ο σκοπός της λογικής, ευχαριστιακής και μυστικής λατρείας είναι η ένωσή μας με τον Χριστό, γενόμενη ενεργά και οντολογικά μέλη του Χριστού. Παραλαμβάνω, γιατί δεν θέλω να φύγει τυχώς να το καταλάβετε. Και η ενίκηση του Αγίου Πνεύματος εις τας ψυχάς μας και εις τα σώματά μας. Θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Η λατρεία είναι λογική, ευχαριστιακή, μυστική. Λογική, θα έπρεπε πολλά να πούμε πάνω στο λογική, αλλά δύο λόγια. Όχι ότι έχει σχέση με τη λογική. Λογική, διότι τελείται με λόγια. Η θυσία. Δεν πήρε ο ιερεύς όργανα σφαγής, αλλά ετελέστη το μυστήριον, ετελέστη διαλόγων.
Είναι η ανέμακτος θυσία. Άπαξ προσφερθείς αιματηρά, αη ανέμακτος, πάντοτε ανέμακτος. Λογική, διότι ετελέστη διαλόγων. Ευχαριστιακή, διότι η Θεία Λειτουργία είναι ευχαριστία. Γι' αυτό και λέγεται και το μυστήριο Θεία Ευχαριστία. Βεβαίως, λέει ο Καβάσιλας, είναι και ευχαριστία, είναι και ηκεσία. Αλλά τότε, γιατί λέγεται ευχαριστία μόνο? Διότι νικάει το ισχυρότερον. Και επειδή το μέγιστον είναι η ευχαριστία, όχι να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δώσει, αλλά να ευχαριστήσουμε το Θεό για ό,τι μας έδωσε. Γι' αυτό η καλύτερα μας ευχαριστία, εκεί στο προσκυνητάρι έχω δει ένα αφιέρωμα στον Άγιο Χίλιο και είναι ένα μικρό μεταλλικό και λέει ευχαριστώ. Η καλύτερα μας ευχαριστία, το καλύτερό μας ευχαριστώ που μπορούμε να προσφέρουμε στον Θεό είναι η Θεία Λειτουργία. Και λέγεται μυστική, διότι, όπως λέγει η λειτουργία του Αγίου Κλίμεντος, ετελέστη, λέει, έγινε η μυστική λατρεία. Λέγεται μυστική, διότι μυστικός θα πει ενωτικός. Διότι αυτή η λειτουργία, αυτή η πράξη, αυτό το μυστήριο, μας ίνωσε με ταυτού του Θεού οντολογικά, πραγματικά. Γενόμενη, δηλαδή, μέλη Χριστού, και να είναι Αγίου Πνεύματος. Και για να κλείσουμε με τον Καβάσιλα, σας άργησα, αλλά να με συγχωρέσετε, τελευταία φορά είναι, να κλείσουμε με τον Καβάσιλα, αυτοί μπαίνουν στην άπασα ή του Θεού δωρεά. Αυτοί λένε είναι όλη η δωρεά του Θεού. Πάντων γαρ, ον εις το γένος ημών επίησεν αγαθών. Τούτο εστί το τέλος. Τούτο καρπόν, η χωρή των Αγίων. Αυτό λέει είναι ο σκοπός, αυτό είναι ο καρπός, το να δημιουργηθούν Άγιοι. Και τι του ένεκα, ένεκα αυτών των Αγίων που εργάζεται η λειτουργία και δημιουργεί η λειτουργία, Αγίου δημιουργεί η λειτουργία και ένεκα τούτου, εκ του γεγονότος δηλαδή ότι δημιουργεί η λειτουργία Αγίους, ένεκα τούτου, ουρανός ημίν εδημιουργήθη, έγινε ουρανός. Και η γη και το ορώμενον άπαν. Και τι βλέπουμε, για αυτό το σκοπό έγινε. Δια τούτο παράδεισος, γι' αυτό έγινε ο παράδεισος. Δια τούτο προφήτε, δια τους Αγίους δηλαδή. Δια τούτο προφήτε, δια τούτο αυτός ο Θεός ενσαρκεί και Θεού λόγοι και έργα και πάθη και θάνατο. Γι' αυτό ο Θεός έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό ο Θεός ομίλησε, γι' αυτό ο Θεός επίησε έργα, γι' αυτό ο Θεός έπαθε ως άνθρωπος και θανατώθη. Για να δημιουργήσει Αγίους δηλαδή. Είδα από τις γης εις των ουρανών με τη κύσωσιν άνθρωποι και της εκεί βασιλείας γένονται πληρωνών. Για να φύγουν οι άνθρωποι από τη γη ως επί γη πολίτε και να γίνουν ουράνιοι πολίτε. Για να κληρονομήσουν βασιλεία Θεού. Και συνεχίζει. Ότι αυτή η δύναμη της λειτουργίας, της Θείας Λειτουργίας, είτε παράδεισον ήτης, είτε ήθελες να αναφέρεις παράδεισον, είτε κόλπους Αβραάμ, είτε λείπεις και οδύνεις απάσεις καθαρούς και φωτεινούς και χλωερούς και αναψύχοντας τόπου, είτε λέει καθαρούς και φωτεινούς και χλωερούς και αναψύχοντας τόπους, απειλαγμένους λύπης και οδύνης, είτε την βασιλείαν αυτήν, ήθελες να πεις δηλαδή, ουδέν έτερον εστίν ή τούτο το ποτήριον και ούτως ο άνθρωπος. Όλα αυτά, βασιλεία θες να την πεις Θεού, κόλπους Αβραάμ, τόπους χλωερούς και αναψύξεως, όλα αυτά δεν είναι παρά αυτό το ποτήρι με το αίμα του Χριστού και αυτό το δισκάριο με το σώμα του Χριστού. Αυτή η Θεία Λειτουργία. Είναι ο Παράδεισος και ταυτοχρόνως το κλειδί εις τον Παράδεισο. Η Θεία Λειτουργία. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εύχομαι αγαπητοί μου, καλό καλοκαίρι. Εύχομαι σε όλη μας τη ζωή να αξιοποιούμε τη Θεία Λατρεία. Να τη ζούμε και να καρποφορούμε. Το εύχομαι ολοψύχως. Θα παρακαλέσω ακόμη, επειδή τελειώσαν
με τη βοήθεια του Θεού και κάθε δόξα ανήκει στον Άγιο Κυριακό Θεό. Τελείωσαν τα μαθήματα, τα μαθήματα της Δευτέρας. Και επειδή, αν ο Θεός θέλει και ζήσουμε και υπάρχουμε και ευδοκεί φτάσουμε στον Οκτώβριο για να επαναρχίσουμε νέα σειρά θεμάτων, είναι αρκετά μεγάλο το διάστημα και πάντα υπάρχουν κίνδυνοι, γι' αυτό τα θέματα της Κυριακής θα παραμείνουν τουλάχιστον λίγο χρονικό διάστημα. Τώρα πόσο, 3, 4, 2, 5, 7, δεν ξέρω πόσα θέματα Κυριακής. Με τα θέματα του Αγίου Κυρίλου, τις κατηχήσεις, τις μυσταγωγικές του Αγίου Κυρίλου που κάνουμε. Γι' αυτό η Δευτέρα μεν τελειώνει, αλλά μην απουσιάζετε από τα θέματα της Κυριακής. Μετά του Θωμά και την Κυριακή του Θωμά, επανερχόμεθα εις τα θέματα της Κυριακής. Ώστε έστω και μια ομιλία την εβδομάδα να ακούετε, δεν είναι μικρό πράγμα, η οποία θα είναι ικανή να μας συντηρεί. Είναι η σοφία και η φιλανθρωπία που ορώμε τα μυστήρια του Θεού που είπαμε προηγουμένως όλη την ημέρα, λέει, να μελετώμε τη δικαιοσύνη σου. Αυτό είναι. Ώστε να ανανεούμεθα και με τον τρόπο αυτόν να διατηρούμεθα εις την πνευματική ζωή. Εύχομαι να σας ευλογήσει πλούσια ο Θεός. Καλή υπόλοιπη Τεσσαρακοστή. Όσοι δεν ενίστευσαν, ας νηστεύσουν. Όσοι δεν εγκρατεύτηκαν, ας εγκρατευτούν. Και έστω ό,τι εναπέμεινε, αυτό που εναπέμεινε, ας το αξιοποιήσουμε προς δόξαν Θεού και πνευματική μας ωφέλεια. Όσοι δεν εξομολογήθηκαν, να εξομολογηθούν. Αύριο, επειδή σήμερα δεν έγινε εξομολόγηση, είχε λίγο αλλάξει το πρόγραμμά μου. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να γίνει εξομολόγηση. Θα γίνει αύριο, εδώ στο αναγνωστήριο, δίπλα στην Άγια Θήλια, εδώ στην δίπλα πόρτα. Στον παλαιό Άγια Θήλια, εδώ μέσα. Δηλαδή δίπλα. Αύριο από το πρωί, 8-8.30 κάπου εκεί, έως τις 6 περίπου 7 το βράδυ, όποιος θέλει να έρθει, άνδρας, γυναίκα, παιδί, όποιος θέλει να έρθει, θα είναι και η τελευταία φορά που θα δω τον πολύ κόσμο και όσους φυσικά προλάβουμε. Μην παραπονείστε όσοι δεν προλάβετε, γιατί και χθες το είπα, από μία βρύση δεν ιδρεύεται ολόκληρη η πόλη. Δόξα τω Θεώ, έχουμε και άλλους πνευματικούς. Εν γέρος να ανατρέξετε, ώστε όλοι να εξομολογηθείτε. Και εύχομαι να σας ευλογήσει πλούσια ο Θεός και να μας δείξει το φως της Αναστάσεώς Του, εορτάζοντες Πάσχα κενών, το οποίο εδώ μεν στη γη εορτάζοντες τώρα όσο ζούμε, εκεί δε αιωνίως εις το αιώνιον Πάσχα και στην αιωνία άνοιξη του ουρανού. Εύχομαι την ευλογία του Θεού.